Όσον αφορά το Airbnb, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει με επίσημα στοιχεία μειωμένη κίνηση τόσο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου όσο και σε άλλα αεροδρόμια της Ελλάδας που υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει παρουσιαστεί τη φετινή τουριστική σεζόν, καθώς υπάρχει μια μείωση της τάξης του 15-20% και αυτό στην ουσία φαίνεται και στην αγορά όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες πλέον στρέφονται σταδιακά προς την παραδοσιακή μίσθωση, τη μακροχρόνια μίσθωση, όπου εκεί γνωρίζουν έναν ενοικιαστή και σε αυτόν τον ενοικιαστή απευθύνονται έχοντας το σταθερό ενοίκιο κάθε μήνα. Ενώ πολλοί ιδιοκτήτες φεύγουν σταδιακά από το Airbnb, καθώς εκεί πέρα παρουσιάζεται μία βραδιφλεγής, θα λέγαμε, φούσκα που πάει να σκάσει, καθώς σιγά σιγά οι επιπτώσεις του φαίνονται και πολλοί ιδιοκτήτες επιδιώκουν να επιστρέψουν στην παραδοσιακή μίσθωση. Αυτό σημαίνει ότι το Airbnb σαν θεσμός φαίνεται να έχει μειωμένη ζήτηση και πολλοί ιδιοκτήτες στο μέλλον θα στραφούν σίγουρα στην παραδοσιακή μίσθωση, καθώς εκεί θα επιδιώξουν να έχουν τον έναν και σταθερό ενοικιαστή παρά να είναι στην ουσία ξενοδόχοι του ενός δωματίου, όπου θα έχουν και την αποκλειστική ευθύνη για την καθαριότητα του δωματίου και θα πρέπει να προσλάβουν, αν δεν έχουν ίδια τη δυνατότητα να καθαρίζουν το δωμάτιο, να προσλάβουν προσωπικό, μία καθαρίστρια, κάτι που συνεπάγεται αυτό που είπαμε, ότι είναι στην ουσία ξενοδόχοι του ενός δωματίου.